Να πάμε λίγο σε μια σπουδαία έκθεση η οποία έχει να κάνει με την περιηγητική λέσχη Ερεθύμνου, η ιστορία της οποίας αποτελεί και τη βάση της συγκεκριμένης έμπνευσης. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο στους διοργανωτές, Εύη. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν αποτελέσει από την ίδρυσή της τα μέλη της περιηγητικής. Ναι. Βλέπουμε και σχετικές φωτογραφίες. Είναι στο πλαίσιο των εκθεμάτων, των κατασκευών, των φωτογραφιών που θα συναντήσει κάποιος επισκεπτόμενος στην έκθεση. Είναι ιστορικά μοναδικά ντοκουμέντα από το αρχείο, της λέσχης. Βλέπουμε κάποια από αυτά. Και είναι πολύ όμορφο έτσι όλα αυτά τα χρόνια να δούμε πώς έχουν εξελιχθεί και οι ίδιες οι παραδόσεις που έχουν κρατήσει, ποιες έχουν κάπως τροποποιηθεί, τα ήθη, τα έθιμα. Αξίζει κάποιος να αφιερώσει λίγο από το χρόνο του και να βρεθεί στο Ρέθυμνο, να συναντήσει τους ανθρώπους εκείνους και να δει και την πολύ όμορφη έκθεση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Άννα Τζανιδάκη, την πρόεδρο της περιηγητικής λέσχης Ρεθύμνου. Πάμε να την καλησπερίσουμε. Τι κάνετε? Γεια σας, γεια σας από το Ρέθυμνο. Και από την αίθουσα της περιηγητικής λέσχης Ρεθύμνου. Ναι, η ιστορία της οποίας ξετυλίγεται μέσα από αυτή την έκθεση. Για να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες, ναι, και να μας δείξετε αν έχετε τη δυνατότητα και κάποια εκθέματα. Βεβαίως, βεβαίως. Ήδη πίσω μου μπορείτε να δείτε ένα από αυτά. Ναι. Νομίζω το μεγαλύτερο. Καταρχήν να πω ότι η ιστορία της περιηγητικής αριθμεί 66 χρόνια. Ναι. Και όταν λέμε περιηγητική, πέρα από περιηγήσεις και εκδρομές, εννοούμε πολλά πράγματα που αφορούν τον πολιτισμό και τη σύγχρονη ιστορία του Ρύμνου. Καρναβάλι, ναι, γιορτή κρασιού, χριστουγεννιάτικες πρωτότυπες εκδηλώσεις που τη δεκαετία του 60 η περιηγητική έκανε πρώτη φορά. Οπότε εμείς τι κάναμε? Αρχίσαμε, ανοίξαμε κούτες, αποθήκες, ψάξαμε το υλικό με σκοπό να κάνουμε μία έκδοση, ένα βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε πριν 2 εβδομάδες με τίτλο «Όταν οι παρέες γράφουν ιστορία». Και στα πλαίσια αυτής της έρευνάς μας βρεθήκαμε μπροστά σε πολλά και διάφορα που σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να γίνουν μία έκθεση για να μπορεί να τα δει ο κόσμος πέρα από το βιβλίο. Πίσω μου, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε τη φιγούρα του μεγάλου κριτικού που ήταν το έμβλημα της γιορτής κρασιού. Η γιορτή κρασιού ήταν για το Ρέθυμνο το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της δεκαετίας 60, 70, 80, η οποία κράτησε μέχρι και το 2006 πάρα πολλά χρόνια. Γινόταν στο δημοτικό κήπο από την περιηγητική λέσχη και πίσω βλέπουμε τον κριτικό από την τελευταία δεκαετία, ο οποίος έχει διατηρηθεί. Στην έκθεση επίσης μπορεί να δει κάποιος και άλλες τέτοιες μεγάλες κατασκευές. Δεν ξέρω αν μπορώ. Είναι συνολικά 5 μεγάλες κατασκευές. Ναι, για να δούμε. Αν μπορώ να στρίψω την κάμερά μου να σας δείξω από τον Άγιο Βασίλη ένα από τα μεγάλα ελάφια που είχε στο έλκυθρό του ένα έθιμο. Σας έχω στείλει και μια φωτογραφία γιατί αυτή είναι ψηλά και δεν φαίνεται καλά. Που ξεκίνησε το 1970, κράτησε μέχρι και το 2006 και το συνεχίζουμε εμείς μέχρι και σήμερα. Το άρμα του Άγιου Βασίλη που έκανε βόλτα στην πόλη δεν έχει πια ελάφια. Αυτά τα ελάφια είναι από τα παλιά δρόμενα της περιηγητικής. Πόσο δυσκολευτήκατε να βρείτε, ναι, σας διακόπτω τώρα, να βρείτε αυτά τα εκθέματα? Και αν χρειάζονταν και αν απαιτούνταν και κάποια συντήρηση. Έγινε μια πολύ μικρή συντήρηση. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που ήταν στην περιηγητική πριν από εμάς όλα αυτά τα χρόνια είχαν φροντίσει ώστε αυτό να τα προστατέψουν. Ναι. Οπότε έχει μείνει και το αρχείο σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή, ναι, υπάρχουν έγγραφα του 1958, τα οποία το χαρτί τους είναι σαν να είναι χτεσινό. Έχουν διατηρηθεί όσα μπόρεσαν να διατηρηθούν πολύ καλά. Γιατί πρέπει να πω ότι υπήρξε και μία πυρκαγιά τη δεκαετία του 90 στην αίθουσα της περιηγητικής που έκαψε δυστυχώς πολλές κατασκευές και πολύ υλικό, όπως τις απατριάτικες κεφάλες που έγιναν στα πρώτα καρναβάλια 1960. Να σας δείξω. Πείτε μου. Να μας δείξετε. Σας διέκοψα. Αυτό πήγα να πω. Πάμε. Ναι, ναι, ναι. Να σας δείξω και από εδώ. Αυτό, ας πούμε, είναι το πρόγραμμα της πρώτης γιορτής κρασιού το 1959
που έγινε στο δημοτικό κήπο του Ρεθύμνου, απόλυτα διατηρημένο. Δηλαδή ο κόσμος μπορεί να δει και τέτοια έγγραφα πολύ μεγάλης αξίας. Εδώ βλέπουμε την αφίσα του 1961, αφίσα της εποχής εκείνης, όπως και καρναβαλικές στολές. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε τη βασίλισσα του καρναβαλιού εδώ ψηλά. Και φωτογραφίες από τα καρναβάλια, τις εκδρομές και όλες τις εκδηλώσεις. Για να ξαναπούμε πάλι πότε ανοίγει τις πύλες η έκθεση, πώς μπορούμε να θαυμάσουμε από κοντά αυτά τα εκθέματα. Λοιπόν, είναι κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8. Θα είναι και σε όλες τις γιορτές του Πάσχα ανοιχτά. Ναι. Επίσης, θέλω να πω ότι στο χώρο υπάρχει, μεταδίδεται και ένα βίντεο, περίπου μισή ώρα, είναι κομματάκι-κομματάκι, που ο κόσμος που έρχεται μπορεί να κάτσει και να παρακολουθήσει όλη την ιστορία της περιηγητικής και σε βίντεο. Μάλιστα. Και ηχητικό, δηλαδή, την ακούει. Κυρία Τζανιδάκη, τι να πούμε, σας ευχαριστούμε θερμά. Ξέρετε ότι εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε σύντομα. Μια σπουδαία πρωτοβουλία που έχει να κάνει και με την ιστορία της πόλης και γενικότερα του νησιού μας. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Ναι.